Έχοντας ολοκληρωθεί ήδη η πρώτη φάση του σχεδιασμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωράει η διαδικασία δημιουργίας επιχειρηματικών πάρκων στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Πριν την οριστική επιλογή των χώρων και τον προγραμματισμό υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, θα ακολουθήσει διαβούλευση με τα τέσσερα κίνητα που αφορούν στην Ηλία να παρουσιάζονται στα τέλη Οκτωβρίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, ενώ για την τελική επιλογή φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν η διασύνδεση με αεροδρόμια, με ενεργειακά δίκτυα και δίκτυα μεταφορών, με λιμάνια, αλλά και οι αποστάσεις ασφαλείας και προστασίας από υδάτινους πόρους, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και αξιοθέατα. Το Επιμελητήριο Ηλίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει επισημάνει την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων στην Ηλία. Όπως ξέρετε, από τους τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή την Αχαΐα, την Εντροκρανία και η Ηλία, ο τόπος ο δικός μας στηρίζεται παντελώς αυτής της υποδομής. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε συνεργαστεί στενά με την περιφέρεια και ήδη ολοκληρώνεται μια μελέτη αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων επιχειρηματικών πάρκων. Αναμένεται σε πολύ σύντομο διάστημα αυτή η μελέτη να δει το φως της δημοσιότητας, στην οποία βέβαια λόγω και της περιφέρειας επανεξετάζει το θέμα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά βασικά έχουμε το ενδιαφέρον για την Ηλία. Έχουν προεπιλογεί κάποιες περιοχές. Και στη συνέχεια, μετά την προεπιλογή αυτή, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην οριστική υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Νομίζω ότι αυτή τη φορά τα βήματα είναι πιο θετικά από ό,τι προηγουμένως. Αυτή η μελέτη θα αποτελέσει μια βάση σχεδιασμού και εκτιμώ ότι μέσα στο 2022 θα έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες οριστικοποίησης των συγκεκριμένων επιχειρηματικών πάρκων. Έγινε μια δουλειά η οποία είναι απαραίτητη για την επιχειρηματικότητα του τόπου, αλλά και για την χωρική οργάνωση της Ηλίας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση με σε δεύτερη φάση με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, πιστεύω ότι ο σχεδιασμός της Ηλίας σε επίπεδο υποδομών, τουλάχιστον αυτών των υποδομών υποδοχής επιχειρηματικότητας, θα είναι σε μια καλύτερη φάση. Επιτέλους μπήκε το πρώτο λιθαράκι για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην Ηλία. 11 χρόνια στο επιμελητήριο αγωνιζόμαστε για να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο. Τελικά μπήκε το πρώτο λιθαράκι. Θα ακολουθήσει διαβούλευση για το πού πρέπει να γίνει. Αν και κατά εμάς, όπως έχουμε δηλώσει άπειρες φορές, είναι να γίνουν δύο επιχειρηματικά πάρκα, ένα στη Βόρεια Ηλία και ένα στη Νότια, για να μπορέσει και η Νότια Ηλία να έχει την ανάπτυξη που έχει η Βόρεια Ηλία. Γιατί η Βόρεια Ηλία είναι πιο μπροστά από τη Νότια. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Από τη στιγμή που πήρε το πρώτο λιθαράκι, πιστεύω ότι θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Γιατί κανένας που επιχειρεί, που επενδύει τα χρήματά του, δεν μπορεί να είναι όμοιρος ενός που πήγε και φτιάξε ένα σπίτι δίπλα και ζητάει να κλείσει την επιχείρηση. Το σχέδιο για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα για την περίοδο 2020-2040 θα αποτελέσει τη βάση και το εχέγγυο για την αναζήτηση ισχυρών οικονομικών κινήτρων και την διατύπωση προγραμμάτων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων υλοποίησης του από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.